Καλημερίζω τον καλεσμένο μας. Ο καλεσμένος μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Υπηρεσιών, έτσι θα σας λέω, ο κύριος Νίκος Κουλάς. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Τεχνικών έργων, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών έργων, είναι ο τίτλος, να μην κάνουμε λάθος και στους τίτλους. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σας κάλεσα γιατί θέλω να μας λύσετε λίγο τις απορίες μας σε ό,τι έχει να κάνει με την πληροφόρηση που πρέπει να έχουμε. Τι σημαίνει ολοκληρωμένη αναβάθμιση επαρχιακού οδικού δικτύου στο νησί? Ποια ήταν η πρόταση της περιφέρειας στο Ταμείο Ανάκαμψης για την οδική ασφάλεια? Ποια είναι τα ποσά που έχουμε? Ποια είναι τα ποσά τα οποία εκκρεμούν να πάρουμε? Πότε ξεκινάμε, εάν ξεκινήσαμε και τι ακριβώς γίνεται? Και για ποιο δίκτυο μιλάμε? Μόνο επαρχιακό οδικό δίκτυο, παλιό εθνικό οδικό δίκτυο, τι? Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Καλή σας μέρα και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κι εγώ. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει μία παράδοση ετοιμότητας στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδοτήσεις. Έχει μία πρωτιά συνήθως σε ό,τι αφορά την απορρόφηση και την εκμετάλλευση κονδυλίων που διατίθενται από το Υπουργείο ή από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και απλά επιβεβαιώσαμε και αυτή τη φορά αυτή την ετοιμότητα και αυτή την διαθεσιμότητα στο να είμαστε πρώτοι ετούντες κονδύλια από όπου και αν διατίθενται. Το Υπουργείο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης διέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα, άνοιξε φάκελο αιτήσεων για 225 εκατομμύρια τα οποία αφορούν την οδική ασφάλεια. Η Περιφέρεια Κρήτης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, με ετοιμότητα σε σχέση με αυτή την διαθεσιμότητα συντάξαμε τάχιστα έναν φάκελο ο οποίος αφορά τις 5 υπηρεσίες τεχνικών έργων, δηλαδή αυτή στην οποία προείσταμε ως Αντιπεριφερειάρχης Θηλασσίας που λέμε, τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και τις διευθύνσεις τεχνικών έργων κάθε περιφερειακής ενότητας, Χανίων, Ορθίμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Και τη Δευτέρα που μας πέρασε, ταξίδευσε στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης μας και υπέβαλε μία πρόταση για χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και των επιμέρους περιφερειακών ενωτήτων για ένα ποσό της τάξης των 60 εκατομμυρίων από τα 225 τα οποία διατίθενται. Σε ό,τι αφορά την διεύθυνση τεχνικών έργων της περιφέρειας συνολικά, από τα 60 εκατομμύρια το ποσό το οποίο εμπεριέχει η πρόταση είναι 27.340.000 και αφορούν στο σύνολό τους την οδική ασφάλεια, δηλαδή κυρίως ασφαλτοστρώσεις στη θέα για την παλιά εθνική οδό που διασχίζει την Κρήτη απ' άκρης άκρη. Το αίτημα αυτό ως πρώτα από την Περιφέρεια Κρήτης υποβληθέν θα εξεταστεί πρώτο από το Υπουργείο. Αυτό δεν λέει τίποτα. Το ζητούμενο ήταν... Αυτό κύριε Σκούλα δεν λέει τίποτα αν θα εξεταστεί πρώτο ή τελευταίο. Το ζητούμενο είναι να εγκριθούν αυτά τα χρήματα. Φτάνουν αυτά τα 27.340.000 για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης με όλες τις ζημιές που υπήρχαν από τη χειμερινή περίοδο εξαιτίας της βαρύ χειμωνιάς, εξαιτίας της αδυναμίας, ως λένε οι ΟΤΑ, οι δήμαρχοι δηλαδή, να κάνουν τι? Να προχωρήσουν σε άμεσες παρεμβάσεις, γιατί είδαμε ή ακούσαμε να καταγράφονται ακόμα και τραγικά πράγματα, ότι ξέρετε εδώ δεν έχουμε να ανοίξουμε δρόμους ούτε για να πλησιάσουμε περιοχές σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπυρική περίοδο. Γι' αυτό το αναφέρω ως παράδειγμα, δεν σας αφορά, αλλά το αναφέρω ως παράδειγμα για να δω ότι δεν έχουν κάνει τίποτα οι δήμαρχοι αυτή την ώρα, γιατί δεν έχουν λεφτά οι δήμοι. Άρα αυτά τα 27 εκατομμύρια φτάνουν από τη μια άκρη της Κρήτης στην άλλη για να πουλώσουν ζημιές? Καταρχήν οφείλουμε να πούμε ότι το αίτημα είναι 60 εκατομμύρια. Από αυτά τα 27 εκατομμύρια αφορούν την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης και τα υπόλοιπα αφορούν, τα υπόλοιπα 33 αφορούν τις επιμέρους περιφερειακές ενότητες. Άρα πάνε ανοίων... λοιπόν και τα 60 μέσα. Ωραία. 60. Ωραία. Τώρα, εμείς κάναμε αίτηση για 60 εκατομμύρια. Δεν είναι όμως αυτονόητο ότι θα εγκριθούν αυτό το ποσό μόνο για την Κρήτη.
διότι σε αυτά τα 225 εκατομμύρια που διαθέτει το Υπουργείο μπορούν να είναι ετούντες όλες οι περιφέρειες και όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο τελικά το Υπουργείο θα αποφασίσει να διανύμει αυτά τα χρήματα. Απλά σας ανακοινώνω ότι εμείς ζητήσατε 60 εκατομμύρια. Ακριβώς. Αλλά αν είναι όλοι ετούντες, εκεί αλλιώς παίζονται τα ποσά, σαφέστατα, αλλιώς μοιράζονται και δεν ξέρουμε τι θα φτάσει. Αίτηση. Αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι η περιφέρεια Κρήτης αμέσως τη Δευτέρα ήταν η πρώτη που κατέθεσε. Ωραία, το είπαμε αυτό. Το είπαμε. Μην το επαναλαμβάνουμε συνέχεια. Το ζητούμενο είναι όταν μιλάμε για οδική ασφάλεια, αυτή η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο, εφόσον τίθεται έτσι το θέμα περί οδικής ασφάλειας, να σκύψει πάνω στο πρόβλημα, να σκύψει πάνω στο κεφάλι, να δει ποιες είναι οι ανάγκες, οι πραγματικές ανάγκες και μετεπιτάσσιως από τη δική σας την πλευρά, γιατί τις περισσότερες φορές η Κρήτη είναι αδικημένη σε αυτά τα οποία ζητάει και αυτά τα οποία παίρνει, στο αποτέλεσμά της δηλαδή. Είναι αδικημένη και το ακούμε από πάρα πολλούς παράγοντες. Αυτά τα χρήματα μακάρι να εγκριθούν ή αν και λιγότερα είναι για να υπολωθούν οι μεγάλες ζημιές. Φαντάζομαι ότι εσείς από τη δική σας την πλευρά, κύριε Σκουλάου, ότι έχετε εκείνο το μπούσουλα που ξέρετε ποια ή έχουν καταγραφεί εκείνα τα σημεία που ξέρετε ότι θα πρέπει άμεσα να παρέμβετε για την προστασία των οδηγών. Προφανώς και το κάνουμε. Ήδη οφείλω να το υπογραμμίσω αυτό, από τη στιγμή που έκλεισε ο νέος δρόμος προς Μεσαρά για τα γνωστές βλάβες τις οποίες επισκευάζει το Υπουργείο και ο ΟΑΚ, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για αυτόν τον δρόμο τον καινούριο, η περιφέρεια Κρήτης, όπως θα έχετε διαπιστώσει, έχει εντοπίσει 12 σημεία στην παλιά επαρχιακή οδό Ηράκλειο Αγία Γαλήνη και ήδη οδοστρώνει αυτά τα σημεία σε σημεία μετά την Αγία Βαρβάρα, στους Αγίους 10, στα Καπαριανά πριν και συνεχίζει στο κόμβο της Γαλλιάς μέχρι και την Αγία Γαλήνη. Δηλαδή, θέλουμε να σας πούμε ότι η περιφέρεια Κρήτης έχει εντοπίσει στο οδικό της δίκτυο τα σημεία τα οποία πάσχουν και ετοιμάζεται σε κάθε περίπτωση προκυρήσει έργα, προκυρήσει εργολαβίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις όπως υπάρχουν. Από Σεπτέμβριο θα εγκατασταθεί κάποιος εργολάβος στο τμήμα από τα Αλληνοπεράματα μέχρι το κόμβο της Γιοφύρου. Έχουμε ήδη προκηρύξει διαγωνισμό και λάβαμε απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για επισκευές σε ποσό 6 εκατομμυρίων 600.000 ευρώ για το Ηράκλειο Βιάνος σε 17 σημεία και ετοιμαζόμαστε επίσης για την αποκατάσταση του οδοστρώματος από το Κοκκίνητο Χάνι μέχρι τη Χερσόνησο, της παλιάς εθνικής οδού. Όλα αυτά τα έργα, σύν αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη στο κόμβο των Κουνάβων, στο κόμβο του Αρκαλοχωρίου, συμβάλλουν διαρκώς για να μπορώ να μιλήσω για την αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης στην οδική ασφάλεια του οδικού δικτύου, το οποίο έχουμε στην αρμοδιότητά μας. Καλά. Οδική ασφάλεια είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν θέλω να το ανοίξω, αλλά ένας παράγοντας είναι και η κατάσταση των δρόμων. Κόμβος Αγίου Σόζοντα, κόμβος Κουνάβων κλπ. Που έχει κλείσει, το πάτε μέχρι τις 26 του μήνα, όντως, ή θα χρειαστεί και παραπάνω χρόνος έτσι ώστε να γίνουν οι ασφαλτοστρώσεις? Πιέζουμε τα πράγματα τόσο ώστε να είμαστε συνεπείς στους χρόνους στους οποίους ανακοινώνουμε. Γνωρίζετε πάντοτε τα θέματα καθυστερήσεων, γραφειοκρατίας ή απρόβλεπτων ζητημάτων τα οποία προκύπτουν. Επειδή όμως το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση για κλείσιμο και αλλαγή κυκλοφορίας μέχρι 26 Ιουλίου, δίνουμε αγώνα με ένταση προκειμένου να είμαστε συνεπείς τις ημερομηνίες τις οποίες ανακοινώνουμε. Μα έτσι, ούτως ή άλλως η συνέπεια απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι μετακινούνται στην περιοχή, δηλαδή είτε κατεβαίνοντας προς τη Βιάνο είτε ανεβαίνοντας από τη Βιάνο και χρειάζεται αυτή την ώρα να κάνουν παρακάμψεις για τους κατοίκους της περιοχής που ξέρουν έτσι ακριβώς, τους καθυστερεί λίγο παραπάνω, αλλά οι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν, τις έχετε προτείνει και εσείς από τη δική σας την πλευρά. Λοιπόν, και φυσικά έχουν αδειοδοτηθεί από τις αρμοδίες υπηρεσίες. Κύριε Σκουλά, σας ευχαριστώ πολύ. Το ζητούμενο αυτή τη φορά
καλημέρα. Ήταν ότι έγκαιρα έγινε ό,τι έγινε. Ανακοινώθηκε σε ό,τι έχει να κάνει με την παρέμβαση αυτή για να ταλαιπωρηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο ο κόσμος ο οποίος μετακινείται. Καλημέρα σας από τον 984.